ο δημοσιογραφικός χώρος θα νιώθει για πάντα και για πολύ καιρό ακόμη την απώλειά του. Ο Στέφανος Τολίκας έφυγε από την ζωή σε ηλικία 92 ετών στις 21 Οκτωβρίου του 2017. Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Την τελετή ονοματοδοσίας της οδού που βρισκόμαστε σε οδό Στέφανου Στολίγκα, τιμώντας έτσι τον αείμνηστο δημοσιογράφο. Ο Στέφανος Στολίγκας υπήρξε ένας μάχημος δημοσιογράφος, ασυμβίβαστος και ανιδιοτελής. Έδωσε πολλές μάχες για τα συμφέροντα του τόπου μας. Ήταν ανυποχώρητος στα δημοκρατικά του, πιστεύω. Ουδέποτε συμβιβάστηκε και ουδέποτε ακολούθησε κάποια σκοπιμότητα. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος που ήξερε να σέβεται και να τιμά τις ανθρώπινες αξίες. Ο Στέφανος Στολίγκας ήταν μια ακέραιη προσωπικότητα. Φιλικός στην επαφή του με τους πολίτες και ιδιαίτερα με τους νέους. Πάντα ευγενής και με το χαμόγελο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Κοινότητας Δράμας και της Επιτροπής του άρθρο 8 του νόμου 3463 που ήταν θετικές για την ονοματοδοσία. Κυρίες και κύριοι, ο Στέφανος Στολίγκας θα αποτελεί πάντα σκοτεινό παράδειγμα του ανθρώπου της δημοσιογραφίας που αναζητεί την αλήθεια χωρίς σκοπιμότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Σας ευχαριστώ θερμά. Γενομένων έργο αγαθών, έργο και δηλούστε τα στιμάς. Άνθρωποι που με τις πράξεις τους αναδείχθηκαν χρήσιμοι στην κοινωνία έχουν χρέος οι απόγονοί τους να τους τιμούν έμπρακτα. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι, ο αθυστόχαστος αυτός λόγος του μεγάλου ιστορικού της κλασικής αρχαιότητας ο Αλιμούσιου Σουκυρίδη, αλλά και του μεγάλου ρήτορα της κλασικής αρχαιότητας του Λυσία, ήρθε στο νου μου την ώρα αυτή που κληθήκαμε να τιμήσουμε έναν συμπολίτη μας ευπατρίδη, τον αείμνηστο Στέφανο Στολίγκα. Σε όλη τη διαδρομή της γνωριμίας μας ξεχώρισα έναν φίλεργο, σεμνό, ταπεινό, λουνεχή και σόφρονα συνεργάτη, εμφορούμενο από την αρχή της χρυσής μέσης οδού. Έναν συνάνθρωπο που αποστρεφόταν τις ακρότητες και λειτουργούσε ως πιστός και ευσταλής ιερουργός στο ιερό τέμενος του κορυφαίου των πολιτευμάτων της Δημοκρατίας. Η χαρά και η συγκίνηση της οικογένειάς μας είναι απερίγραπτη για την τόσο ιδιαίτερη και μεγάλη τιμή στο πρόσωπο του πολυαγαπημένου μας Στέφανου και θα θέλαμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμο της Δράμας, την Εταιρεία Δραμηνών Μελετών, όλους τους εμπνευστές αυτού του εγχειρήματος, όσους συνέβαλαν στην υλοποίησή του, αλλά και όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα εδώ με την παρουσία σας.
Επιτρέψτε μου ωστόσο να τονίσω πως είναι εξίσου ιδιαίτερη και μεγάλη τιμή για την πόλη της Δράμας να έχει στην αγκαλιά της σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έναν τόσο φωτεινό άνθρωπο που λάτρεψε κυριολεκτικά και απολύτως συνειδητά αυτό τον τόπο και τον έκανε τόπο του, με κάθε έννοια. Σε τέτοιες περιστάσεις όπως η σημερινή, ήθιστε να ακούγονται εγκομιαστικά λόγια για το τιμόμενο πρόσωπο, ίσως ορισμένες φορές υπερβολικοί χαρακτηρισμοί και να τονίζονται μόνο οι φωτεινές πτυχές της προσωπικότητάς του. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, με κάθε ειλικρίνεια, όσο και να προσπαθήσει κανείς, δεν θα καταφέρει να εντοπίσει σκοτάδι και ρογμές στην προσωπικότητα αυτού του θαυμαστού ανθρώπου. Μια μοναδική εκδήλωση με την ονοματοδοσία της οδού σε Στέφανο Στολίγκα. Ένας μοναδικός δημοσιογράφος, ένας ακέραιος χαρακτήρας, ένας αξιολάτρευτος χαρακτήρας. Θεωρώ ότι είναι τιμή πρώτα απ' όλα για την πόλη μας, για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να δίνουμε ονοματοδοσίες σε τέτοιους επιφανείς δραμηνούς. Με αυτόν τον ρυθμό θα συνεχίσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, την κοινότητα της Δράμας, αλλά και τον κύριο Χατζόπουλο σαν πρόεδρο. Πραγματικά η πρότασή του ήταν σημαντική και πήραμε μια ομόφωνη απόφαση και σήμερα δημιουργήθηκε αυτή η εκδήλωση. Να είναι δυνατή η οικογένειά του να τον θυμάται, γιατί πρόκειται για έναν μοναδικό άνθρωπο. Δεν θα μιλήσω με περιστροφές, αλλά θα πω μια πραγματικότητα. Η Δράμα έχει αξιολόγους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να τιμηθούν. Και όχι μόνο να τιμηθούν γιατί τους αξίζει, αλλά για να διδάσκονται οι νέες γενιές ποιοι περάσαν από αυτόν τον τόπο και τον ωφελήσανε. Άρα να αποτελούν πρότυπα η γη για να χαράξουν και αυτοί παρόμοιο δρόμο στη ζωή τους. Μια τέτοια φυσικά ονοματοδοσία ήταν και η σημερινή. Ακριβώς. Και μάλιστα θέλησα, όπως και το είπα στην ομιλία μου, να μην χαϊδέψω αυτιά, αλλά να πω γυμνή την αλήθεια. Και ο Στέφανος ο Στολίγκας, ο αείμνηστος, άξιζε τα καλά τα λόγια. Ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή και μεγάλη τιμή για μένα να πω δύο λόγια για τον Στέφανο Στολίγκα, τον οποίο γνώρισα προσωπικά πριν από 25 χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστεψε σε μένα πριν ακόμη εγώ η ίδια πιστέψω στον εαυτό μου και στις δυνατότητές μου. Αυτό που θυμάμαι από τον Στέφανο Στολίγκα ήταν τα ένθερμα λόγια του, τη στήριξή του, την παρουσία του σε κάθε μου προσπάθεια πάνω στον χώρο της δημοσιογραφίας. Θεωρώ ότι ήταν ο μέντορας μου και οφείλω πάρα πολλά σε αυτόν. Χαίρομαι που ο Δήμος Δράμας έδωσε το όνομά του σε μια οδό και μάλιστα συμπτωματικά να είναι αυτή η οδός έξω από το σπίτι μου, να βλέπω δηλαδή την πινακίδα του Στέφανου Στολίγκα καθημερινά. Είναι τεράστια τιμή για την οικογένειά μας να γίνεται η ονοματοδοσία αυτού του δρόμου και να λαμβάνει το όνομα του αγαπημένου μας Στέφανου. Όλοι οι προλαλήσαντες στη συγκεκριμένη εκδήλωση τα είπαν ολοκληρωμένα, ακροθυγώς και με κάθε λεπτομέρεια για το μεγάλο και σπουδαίο έργο του. Ένας δημοσιογράφος που άφησε εποχή στα δρόμενα της πόλης. Ένας βαθιά δημοκράτης άνθρωπος που συνδύαζε αυτό το φρόνημα με απίστευτη πραότητα, γλυκύτητα, ηρεμία, μετριοφροσύνη, ταπεινότητα και τιμιότητα. Είναι μεγάλη μου η τιμή να με συνδέει συγγενικός δεσμός μαζί του. Δέχτηκα με χαρά την πρόσκληση να παρευρεθώ σήμερα εδώ. Είμαστε όλοι βαθύτατα συγκινημένοι. Ήταν εξαιρετική πρωτοβουλία τόσο του Δήμου όσο και της Εταιρείας Δραμηνών Μελετών και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Ευχαριστούμε όλους όσους παρευρέθηκαν εδώ. Ένα σεβαστό και θαυμαστό πρόσωπο της Δράμας που ίσως ήταν ιστορική αναγκαιότητα να συμβεί η ονοματοδοσία αυτή. Το αξίζει, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτόν. Και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη μεγάλη τιμή που μας κάνατε.